κατεβάζει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Απουσίες αρκετές και για τους γηπεδούχους και για τους φιλοξενούμενους. Δεν παίζει ο Τουάμα για τη Λάρισα. Δεν είναι ο Σταθόπουλος διαιτητής με τον Ευθυμιάδη και τον Τρίφων, τους δύο βοηθούς. Δεν παίζει ο Τουάμα, είναι τιμωρημένος ο Αμπουχατζήρα, ο Βλασόπουλος και ο Ιγκλέσιας. Ενώ για τον ΠΑΟΚ είναι έξω ο Γκαρσία, ο Κριστιάνο και ο Αραμπατζής. Στον πάγκο δεν είναι θερμοκρασία. Ναι, αρκετά καλά επίπεδα βέβαια. Ναι, και ένας άνεμος, όχι τόσο ισχυρός όσο τις προηγούμενες ώρες. Στον πάγκο είναι για τη Λάρισα ο Σέρεμετ, ο Ραντοσάβλεβιτς, ο Ζέσους, ο Φλάβιο, ο Τρυποτσέρης, ο Πούρη και ο Σκάτσελ. Και στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Κρέσιτς, ο Μουν, ο Μουσλίμοβιτς, ο Μαλεζάς, ο Παπάζογλου, ο Κουτσιανικούλης και ο Σαβίνη. Κάναμε μυστικές φωτογραφίες πριν από το μάτς που θα ξεκινήσει σε λίγο. Είναι κατάμεστο το Αλκαζάρ. Λάρισα που έχει στα τρία τελευταία μάτς δύο σερί νίκες και μια ισοπαλία. Και μια ισοπαλία, συγγνώμη, όπως και η στατιστική υπηρεσία εδώ μας δείχνει. Ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από τις δύο ήττες με τον Άρη και την ΑΕΚ. Μετά από 13 αγωνιστικές μάλιστα, ήταν σερί αίτητος. Το αγωνιστικό χώρο είναι ο Κωστής Μπότσαρης. Πριν ξεκινήσει το μάτς, πάμε για τα όποια στοιχεία εκεί. Ο Κώστας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ, Μανώλη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η νίκη είναι μονόδρομος για τους γηπεδούχους στην προσπάθεια που καταβάνουν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο οποίος συμπληρώνει δύο χρόνια αίτητος εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης στους αγώνες με ομάδες οι οποίες προέρχονται εκτός δηλαδή των δύο πόλων που αναφέραμε, θέλει να επανέλθει στις νίκες μετά τις δύο ήττες, και ενώ υπάρχει μια καθυστέρηση. Γιατί υπάρχει ένα πανό απέναντι στην εξέδρα των οπαδών. Υπήρχαν δύο πανό, το ένα κατέβηκε από τους οπαδούς της Λάρισας, το οποίο περιείχε βριστικά συνθήματα. Και το άλλο τώρα ζητάω ο Σταθόπουλος επίσης να κατέβει γι' αυτό, ούτως ώστε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Υποθέτω ότι αυτό γίνεται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του κυρίου Σταθόπουλου. Υπάρχουν και οι άνθρωποι του Super League, οι οποίοι μιλάνε και με τον τέταρτο, τον κύριο Ντάκο, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι στη σέντρα, βέβαια, στη σέντρα που θα καθυστερήσει όσο χρειαστεί, ούτως ώστε αυτό που ο Σταθόπουλος έχει ζητήσει να κατέβουν, να κατέβει δηλαδή αυτό το ένα από τα δύο μεγάλα πανό που είχαν απλωθεί στο γήπεδο πριν. Εδώ βλέπετε και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τον Κώστα Ισηφίδη και τους άλλους παράγοντες της ομάδας, αναπληρωματικούς. Και εδώ είναι ο Γιάννης Παπακώστας, ο τεχνικός της Λάρισας, ο οποίος ανέλαβε στη θέση του Μαρίνου Ζουνίδη, ώστε να βγάλει την ομάδα από μια δύσκολη περιπέτεια την οποία είχε από το ξεκίνημα της σεζόν. Λάρισα που ξεκίνησε πιο νωρίς από κάθε άλλη ομάδα τις υποχρεώσεις, θυμίζω, με τα παιχνίδια τα προκληματικά στο Europa League, και στη συνέχεια με πάρα πολλούς τραυματισμούς βρέθηκε σε δεινή θέση και ακόμα είναι μέσα στο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι έχει 31 βαθμούς. Άλλωστε φέτος είναι πολλές οι ομάδες που έχουν μαζευτεί εκεί σε αυτό το όριο. Λοιπόν, το πάνω μαζεύτηκε και έτσι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, αφού βεβαίως απομακρυνθούν, υποθέτω, και από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου όσοι έχουν διεισδύσει μέσα αυτό και δεν έχουν καμία δουλειά. Λοιπόν, ο Εντίνιο με τον Ίβιτς στη σέντρα για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα μάτι που ξεκινάμε ένταση. Πριν από το αναρκτήριο σφύριγμα του Σταθόπουλου. Γιατί από την Αχαΐα είναι ο Ντάκος, ο τέταρτος, Ευθυμιάδης και Τρίφων. Είναι οι δυο βοηθοί του Σταθόπουλου. Αυτή τη στιγμή αυτό που υποθέτω ότι ο Σταθόπουλος περιμένει είναι αυτό που προηγουμένως έλεγα, δηλαδή επειδή βλέπω και κόσμο μέσα στο ταρτάν του γηπέδου, θα πρέπει να απομακρυνθούν και αυτοί ούτως ώστε ξεκινήσει το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο και οι άνθρωποι από την Super League, την διοργανώτρια αρχή δηλαδή, βρίσκονται κοντά στον τέταρτο διαιτητή, ούτως ώστε
να διευθετηθούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες και να ξεκινήσει το μάτς. Κάτι που γίνεται τώρα με τον Ίβιτς και τον Εντίνιο στη σέντρα. Με τον Πάοκ και τον Λίνο να γυρίζει στον Κοντρέρας. Τσιρίλο. Κόβει ο Κυριακίδης. Πήγε ο Ρωμαίου με το Βιτόλο. Σνάουτσνερ. Μπάλα είναι για την Λάρισα. Δεν ξεκίνησε με 4 λεπτά καθυστέρηση εξαιτίας των γεγονότων που παρακολουθήσατε. Ίβιτς με τον Κυριακίδη να πιέζει. Σνάουτσνερ. Θα γυρίσει πίσω στο Χαλκιά. Αγιολίνο για να του δώσει ένα στήριγμα. Έχουν ανέβει ψηλά οι παίκτες της Λάρισας για να αποτρέψουν αυτή την πάσα. Και έτσι ο Χαλκιάς θα αναγκαστεί να διώξει με βολέ. Νταμπίζας με τον Εντίνιο. Βιτόλο. Σνάουτσνερ. Βγήκε δυνατά ο Κατσιαρός από αριστερά. Ο Σνάουτσνερ ελέγχει όμως και θα πάρει το πλάγιο. Τσιρίλο. Κοντρέρας. Από το Φωτάκι. Μπάλα στο Σορλέν. Βιτόλο. Ξανά ο Σορλέν. Από την πίεση του Μπλάζεκ αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Κοντρέρας και αυτός παράλληλα την μπάλα για τον Τσιρίλο. Σνάουσνερ, ο Πάοκ ελέγχει στην αμυνά του που παίζει ψηλά εκεί κοντά στη μέσα γραμμή. Ο Τσιρίλο με βαθιά παλιά ψάχνει και τροφοδοτεί τον Σορλέν. Πέρασε ο Σορλέν, Εντίνιο, ο Κυριακίδης, ξανά ο Πάοκ με το Βιτόλο. Αλλάζει με το Βιερίνια. Σνάουσνερ. Βιτόλο. Και τώρα ο Κοντρέρας. Ανεβαίνει άμυνα της Λάρισας για να κρατήσει τον Εντίνιο. Ο Πάοκ γυρίζει την μπάλα. Μια παλιά που ελέγχεται από τον Νταμπίζα. Μπλάζεκ. Σορλέν την κόντρα. Το πλάγιο είναι για τον Πάοκ. Με τον Λίνο. Ποτάκης. Τσιρίλο. Έχει τον Σνάουτσνερ. Σε αυτόν θα περάσει την μπάλα. Κάνει χώρο, κάνει κίνηση μάλλον ο Βιερίνια. Σε μαρκάρεται. Πολύ καλή κίνηση έκανε. Έπεσαν πάνω του 2-3 παίκτες της Λάρισας. Άφησε ο Σταθόπουλος τον παιχνίδι να συνεχιστεί. Παίρνει ο Κατσιαρός. Σφυρίξει ο Σταθόπουλος γιατί βρίσκεται και δεύτερη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι θα έχουμε άλλη μια διακοπή και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Λάρισα που όπως και το στατιστικό δείχνει εδώ, στους 31 βαθμούς που έχει μαζέψει, τους 22 τους έχει πάρει στο Αλκαζάρ. Μικρή είναι η συγκομιδή της μακριά από το γήπεδό της. Και εδώ η συγκομιδή του ΠΑΟΚ που εκτός έδρας με 6 νίκες σε 14 μάτς, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Κουζέν πήρε μια κεφαλιά, πήγε μια δεύτερη, έπεσε πάνω στο Τζιρίλο, έκανε φάουλ. Και έχει τραυματιστεί ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ στο κεφάλι. Ήταν κοντά του οι συμπαίκτες του, γιατί φοβήθηκαν. Έτσι πως τον είδαν και έπεσε. Ξανά εδώ η μονομαχία του Κουζέν με τον Τσιρίλο. Που απέφερε μια νέα διακοπή στο παιχνίδι. Ο πολλής κόσμος πάμε βρίσκεται όχι μόνο στις εξέδρες αλλά και στις γύρω πολυκατοικίες από όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Εδώ στην ταράτσα. Λοιπόν, ο Τσιρίλο σηκώθηκε. Δεν έχει κάτι σοβαρό. Αναγκαστικά θα φύγει όμως για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου. Το ίδιο και ο Κουζέν. Μας θα δίνουν τα χέρια εδώ τους σε αυτό το πλάνο. Και το παιχνίδι συνεχίστηκε με το ελεύθερο. Παλαγύρισε στο Χαλκιά.
Χαλκιάς βγάζει λίγο την μπάλα έξω από την περιοχή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βολέ, ψάχνοντας το Βιερίνια, και αυτός είναι με τον Κασιαρό. Πήρε την κεφαλιά Ίβιτς. Ίβιτς κράτησε, άφησε στον Σνάουτσνερ. Τώρα πιέζεται από το Βενετίδη. Είναι πλάγιο η φάουλ. Φάουλ είναι Σταθόπουλος για τον ΠΑΟΚ. Μα φάουλ που εκτελείται γρήγορα. Φωτάκης αφήνει στον Κοντρέρας. Αυτός ψάχνει τον Σορλέν. Πολύ καλό κατέβασμα της μπάλας από τον Σορλέν. Λίνο. Φωτάκης. Πολύ καλή μεταβίβαση για τον Ίβιτς. Του φύγε λίγο το κοντρόλ. Παίρνει ο Μελίσης. Και κάνει ο Μπλάζεκ κίνηση. Κυριακίδης. Βελάσκο. Μπακ δεξιά του Λάρισας. Μπλάζεκ κέρδισε φάουλ από τον Σορλέν. Όλα αυτά καθώς συμπληρώνουμε 6 λεπτά παιχνιδιού στο Αλκαζάρ. Λάρισα ΠΑΟΚ 0-0. Να φάουλ με τον Μετίν στην μπαλά για τους γηπεδούχους. Ανεβαίνει και ο Νταμπίζας. Θα πάει ο Ίβιτς στο μαρκάρισμά του στην άμυνα και ο Εντίνιο γυρίζει για το αντίστοιχο μαρκάρισμα του Μελίση. Έτσι μπροστά μένει μόνο ο Βιερίνια για τον ΠΑΟΚ. 7 λεπτά στο Αλκαζάρ. Φάουλ για τη Λάρισα με το Μετίν. Χαλκιάς βγήκε, έδιωξε με δυσκολία μπροστά σε πολύ κόσμο. Και στη συνέχεια ο Σνάουτσνερ κερδίζει φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελείται από τον Τσιρίλο στο Λίνο. Ο Λίνο πέρασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή για το Βιτόλο. Παρά το γεγονός ότι έκαναν μια παγίδα εκεί οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας. Σνάουτσνερ γλίστρησε, έτσι δεν μπόρεσε να πάρει αυτή την μπάσα του Βιτόλο. Ίβιτς, Βιτόλο, Βιερίνια, τον Κατσιαρό μπροστά του και τον Ίβιτς να κάνει πολύ ωραία κίνηση. Σέντρα του Ίβιτς, αφήνει ο Νταμπίζας να περάσει. Ο Βελάσκο έβγαλε επικίνδυνα την άμυνά του εκεί. Μπλάζεκ που έχει γυρίσει, κρατάει και αυτός υπό την πίεση του Φωτάκη. Τελικά κάνει λάθος πάνω στο Λίνο. Βιτόλο, παίζεται λέει ο Σταθόπουλος. Και τώρα δίνει φάουλ του Φωτάκη στον Κυριακίδη. Φωτάκης που έπαιζε πέρσι στην σημερινή αντίπαλο του τη Λάρισα. Έφυγε, πήγε στον ΠΑΟΚ και επιστρέφει σήμερα ως αντίπαλος. Δεν θα κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Βιέρα, τον γκολκίπερ της Λάρισας. Άφησε ο Κοντρέρας, μάζεψε ο Χαλκιάς. Το βολέ του goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ρωμαίου κατεβάζει. Τώρα πάει ο Ίβιτς πάνω του. Ρωμαίου πήγε προς την αριστερή πλευρά αναζητώντας ένα στήριγμα. Με την Κουζέν, δυνατά ο Κοντρέρας. Παρ' όλα αυτά κράτησε ο Κουζέν. Βενετίδης με το Σνάουτσνερ. Η σέντρα του πέρασε για το Μετίν. Αυτός προσπάθησε να κάνει το σουτ. Ο Τσιρίλο με δύναμη. Ο μακρύνο η αμυντική του ΠΑΟΚ. Εντίνιο. Ξανά η Λάρισα. Με πλάγιο τελικά η μπάλα. Εδώ η προηγούμενη είναι αέρια μονομαχία του Τσιρίλο με το Μετίν. Στη συνέχεια έδιωξαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Εντίνιο. Εμπόρεσε. Μπλάζεκ. Παίρνει ο Βιτόλο. Κοντρέρας. Φάουλ του Μπλάζεκ στον Σορλέν. Φωτάκης. Τους εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ και τον ΠΑΟΚ. Κάνει κίνηση ο Εντίνιο. Αλλίωσε λίγο την πορεία της μπάλας ο Νταμπίζας. Ελέγχει ο Βελάσκο. Να βλέπουμε και αποτελέσματα από τα άλλα παιχνίδια. Στο 10ο λεπτό ο Αστέρας προηγείται 1-0 Πανθρακικού.
Βιτόλο. Χτύπησε το μαρκάρισμα του Κουζέν. Σηκώθηκε όμως, δεν έχει κάτι. Φωτάκης. Βαθιά μπαλιά για το Βιερίνια. Στο σέτρεξε και την πρόλαβε εκεί κοντά στο κόρνερ και κέρδισε και το κόρνερ. Δεν είναι η προηγούμενη φάση με το Βιτόλο. Τον πάτησε νομίζω ο Κουζέν. Ο ΠΑΟΚ έχει κόρνερ. Με το Φωτάκι να πηγαίνει στην γωνία για την εκτέλεση. Στο 11ο λεπτό, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Βιτόλο φωνάζει στο Σταθόπουλο και στον Κουζέν. Γι' αυτό δεν εκτελείται ακόμα το κόρνερ. Είναι ο Παπακώστας. Τελείω Φωτάκης. Το κόρνερ ο Κοντρέρας στην κεφαλιά, ψηλά πάνω από την εστία του Βιέρα. Στο 12. Η κεφαλιά του προωθημένου του Κοντρέρας. Ξανά εδώ. Ακόμα τον Κωστή Μπότσαρη. Οι προπονητές είναι ανήσυχοι, αγωνιούν μπροστά από τους πάγκους των δύο ομάδων. Το πιο εκδηλωτικός μέχρι στιγμής είναι ο κ. Παπακώστας. Δεδομένου ότι φωνάζει συγκεκριμένα στον Κυριακίδη, συγγνώμη, να πιέζει τον Βιτόλο και τον Φωτάκη, τους διοργανωτές του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, να μην τους αφήνει να πάρουν ανάσα, όπως τους λέει χαρακτηριστικά, και ζητάει μεγαλύτερο πάθος, ακόμα περισσότερη δύναμη. Κατσιαρός υπό την πίεση του Βιερίνια, για να του κλέψει ο Βιερίνια και έγινε φάουλ από τον αμυντικό της Λάρισας, όταν έχασε τη μονομαχία και είδε ότι του πήρε την μπάλα ο Βιερίνια. Εδώ δηλαδή. Σταθόπουλος θα βγάλει και κάρτα στον αμυντικό της Λάρισας. Είναι η πρώτη στο παιχνίδι στο 13. Εξεπεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Βιερίνια. Εδώ ο Φερνάντο Σάντος. Καθαρό και το φάουλ και η κάρτα στον Κατσιαρό. Εδώ ξανά πήρε ο Βιερίνια και άπλωσε το χέρι του Κατσιαρό. Ποιος είναι πεσμένος, ο Βιερίνια δηλαδή, ακόμα μες στον αγωνιστικό χώρο και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε ένα πρώτο κομμάτι στο παιχνίδι που πολλές διακοπές, σκληρό μάτς γίνεται με πολλά ατομικά μαρκαρίσματα και αρκετά λάθη. Και μια ένταση βέβαια που και από την εξέδρα έχει μεταφερθεί μες στον αγωνιστικό χώρο. Αφάουλ σε θέση μέσα δεξιά για τον ΠΑΟΚ, όπως ανεβαίνει ο δικέφαλος του Βορρά. Κυριακίδης. Ο Φωτάκης είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Έξω είναι ακόμα Βιερίνια. Στο 14 Φωτάκης εκτελεί το φάουλ. Βγήκε η άμυνα από τη Λάρισα. Ο Τσιρίλο θέλει να επαναφέρει. Ο Εντίνιο μια δεύτερη κεφαλιά εκεί που ελέγχει ο Βιέρα. Και με τα πόδια ο γκολκίπερ της Λάρισας βγαίνει και ψάχνει τον Κουζέν. Άφησε ο Τσιρίλο για το Χαλκιά. Βιερίνια με τον Κατσιαρό. Όπως ο αμυντικός της Λάρισας, θα διώξει στο πλάγιο. Με τη συμπλήρωση 15 λεπτά στο παιχνίδι. Ίβιτς, να παλιά για το Βιερίνια. Έβγαλε ο Κατσιαρός. Κουζέν, προσπάθεια της Λάρισας να παίξει με τη μία την μπάλα. Με την γύρισε γρήγορα ο Βιτόλο. Και είχε μια εξαιρετικά αποτελεσματική επέμβαση στη γέννηση της επίθεσης της Λάρισας. Ρωμαίου.
Ο αριστερά του δίνει ένα στήριγμα ο Κατσιαρός, αλλά δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Βιτόλο αφήνει πίσω στον Κοντρέρας. Λίνο με τον Μπλάζεκ και Σορλέν με τον Βελάσκο. Κόντρα του Νταμπίζα, παίρνει ο Μπλάζεκ, που φεύγει το φωτάκι, ανοίγει στο Μετίν. Αυτός έχει χώρο μπροστά του, ετοιμάζει με το αριστερό το σουτ, πέφτει ο Χαλκιάς, έρχεται ο Κουζέν, γυρίζει την μπάλα, 1-0 για τη Λάρισα στο 16. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ σε αυτό το μακρινό σουτ που έγινε από τον Μετίν. Ο Χαλκιάς έπεσε στη δεξιά του γωνία, έδιωξε όμως στην επαναφορά ο Κουζέν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Λάρισα ΠΑΟΚ 1-0. Ξανά η φάση από το σουτ του Μετίν. Βλέπετε εδώ, μακρινό, δυνατό σουτ, έσκασε μπάλα προς τον Χαλκιά. Ήρθε ο Κουζέν και την έστειλε στα δίχτυα. Η Λάρισα προηγείται 1-0 με αυτό εδώ το γκολ. Το επέμβαση του Χαλκιά και στη συνέχεια από δύσκολη θέση το γκολ από τον Κουζέν. 1-0. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο να ακούσουμε αντιδράσεις από τους δύο πάγκους στον Κωστή Μπότσαρη. Όλοι στον πάγκο της ΑΕΛ σηκώθηκαν για να πανηγυρίσουν, ενώ ο μόνος ψύχρεμος παρέμεινε ο κύριος Παπακώστας. Ενώ τη στιγμή αυτή ο Τουμέρ Μετίν έρχεται μπροστά από τον πάγκο της Λάρισας για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Έχει ένα πρόβλημα στο αριστερό πόδι. Θα δούμε τι είναι και θα σας ενημερώσουμε. Δεν λειτουργήσε καλά ανασταλτικά ο ΠΑΟΚ, διότι βρέθηκε ο Μετίν μόνος στο ύψος της μεσαίας γραμμής και παρά το γεγονός ότι προς το τέλος της προσπάθειας επιχείρησε να τον κλείσει ο Φωτάκης, δεν τα κατάφερε, εξαπέλυσε αυτό το σουτ. Έλα Κωστή. Στο προβληματισμό μετέφερε ο Φερνάντο Σάντος στους συνεργάτες. Τώρα δούμε να δούμε ξανά τη Λάρισα με το Δενετίδη. Κοντρέρας και Τσιρίλο. Μπλάζεκ γυρίζει σε ένα χώρο που δεν είναι καλή. Σολίνο μπερδεύτηκε. Ο Χαλκιάς παραχωρεί κόρνερ. Χωρίς αντίπαλο ήταν εκεί ο Λίνο. Εδώ στο γύρισμα από τον Μπλάζεκ. Δεν υπάρχει παίκτης της Λάρισας. Ο Λίνο προσπαθεί να διώξει, ουσιαστικά γυρίζει την μπάλα μόνο στα πίσω και αναγκάζει τον Χαλκιάς να πάει στο γάμα για να παραχωρήσει κόρνερ. Σε λίγο θα πάμε στον Κωστή Μπότσαρη να μας πει τις αντιδράσεις από τον Φερνάντο Σάντος σε σχέση με τη φάση του γκολ. Αφού πρώτα δούμε όμως αυτό το κόρνερ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Στο 19 τρέχει εκεί ο κόσμος, μπήκε μέσα στο γήπεδο. Παναλαμβάνω είναι πολλοί κόσμος στον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου. Έχουν security να μαζέψουν ό,τι μπορούν. Βέβαια ο Σταθόπουλος είναι πάρα πολύ κοντά στο κόρνερ και αυτό ζητάει να φύγει αυτός ο κόσμος που έχει περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 19 ο Σταθόπουλος δεν δίνει το OK διότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα λέει παίξτε. Βενετίδης εκτελεί. Ζεν πήγε, ο Τσιρίλο έμεινε η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Χαλκιά. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Ο Φερνάντο Σάντος μιλώντας με τους συνεργάτες του αμέσως έδειξε αυτό το πράγμα, ότι η Λάρισα βγήκε στην επίθεση με πολλούς επιθετικούς. Η ομάδα του είχε λίγους αμυντικούς και αμύνθηκε με λάθος τρόπο. Έδωσε τον χώρο στον Μετίν να δοκιμάσει ένα σούτ από μακριά και δεν υπήρχε η ετοιμότητα, τα αντανακλαστικά αν θέλετε, για να πάρθει το rebound, επιτρέψαν τον μπασκετικό όρο, για να μπορέσουν να απομακρύνουν. Προβληματισμός, κατήφια και με αγωνία η συνέχεια. Τσιρίλο. Μια μπαλιά για τον Εντίνιο, ο Νταμπίζας πήρε την κεφαλιά, ο Κατσιαρός διώχνει. Λίγα η μπάλα είναι out. Εδώ ο Βιερίνια. Έχει ένα πρόβλημα ο Μετίν. Καθώς από τη φάση του γκολ φαίνεται ότι τραυματίστηκε. Παρ' όλα αυτά παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά καθώς συμπληρώνουμε 20 λεπτά παιχνιδιού στο Αλκαζάρ. Η Λάρισα προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ με τον γκολ του Κουζέν από το 16.
Τσιρίλο. Βενετίδης τρέχει να προλάβει μπροστά στο Σνάουτσνερ. Μπάλα έχει βγει και στο πλάγιο. Σνάουτσνερ που ψάχνει ένα στήριγμα θα γυρίσει πίσω στον Κοντρέρας. Χωτάκης. Λίνο πήρε από τον Σορλέν και αφήνει στον Ίβιτς. Βιτόλο. Σνάουτσνερ. Φωτάκης για να κάνει εκεί την κίνηση, χωρίς ωστόσο να περάσει τη σωστή πάσα είτε προς τις πτέρυγες είτε προς τον άξονα. Παρά θα έβαλα μένει στα κρύα του ΠΑΟΚ. Τσιρίλο, ο Παπακώστας, όπως μου μετέφερε ο Κωστής Μπότσαρης, έχει ζητήσει τους παίκτες του να μην οπισθοχωρήσουν. Βιτόλο για το Φωτάκι. Ιέζιο Μετίν, Ίβιτς. Άνοιξε το σκόλο ο Τέλης στην Καβάλα, πρόκειται να 0, όπως και ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι, όπως είδαμε προηγουμένως. Λίνο, βαλιά για τον Ίβιτς. Ο Νταμπίζας δείχνει να ελέγχει και θα αφήσει την μπάλα να κλείσει αυτή. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη που έχει να μας μεταφέρει κάτι που συμβαίνει αυτή την ώρα σε σχέση με τη μια συνομιλία που υπάρχει ανάμεσα στον Σταθόπουλο και στον Τάκο και στους ανθρώπους της Σούπερ Λίγκας. Έλα Κωστή. Θα υπάρξει μια τελευταία προειδοποίηση για να αποχωρήσουν όλοι όσοι βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση έχει μεταφέρει ο κύριος Σταθόπουλος την αποφασιστικότητά του για να διακόψει τον αγώνα. Μπλάζεκ απέφυγε τον Τζιρίλο, ο Χαλκιάς διώχνει. Ο Σορλέν στο Λίνο. Αυτός όπως να φύγει η μπάλα μακριά. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Είναι η προηγούμενη φάση. Βιτόλο. Τζιρίλο. Κατεβάζει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Φάουλ που έγινε από το Μελίση στον Βιερίνια. Ένα φάουλ μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής της Λάρισας. Εδώ Βιερίνια που είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος της άμυνας της Λάρισας σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ο Τσιρίλο. Να φάουλ με υποψήφιους εκτελεστές το Βιτόλο και το Λίνο. Θα κάνουν τείχος φυσικά οι γηπεδούχοι, γιατί μπορεί να είναι λίγο μακριά η μπάλα, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει σκέψη για απευθεία στύπημα. Σταθόπουλος ορίζει τη σωστή απόσταση για το τείχος και ο Λίνο μαζί με το Βιτόλο είναι στην μπάλα. Ο Λίνο εδώ ίσως είναι αυτός με το αριστερό, διαφορετικά ο Βιτόλο θα γεμίσει, κάτι που γίνεται. Ο Ίβιτς βρίσκεται μόνος και μαρκάρισε, αλλά η μπάλα πήγε στο δεύτερο δεκάρι προς τα πίσω. Με την με τον Τσιρίλο δίνει φάουλο στο Σταθόπουλος υπέρ της Λάρισσας. Βγάζει και κάρτα τον Τσιρίλο στο 25, δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Πρώτη είχε δοθεί στον Κατσιαρό. Κάποιες συζητήσεις γίνονται στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κωστή, έχεις λάβει τίποτα? Όχι, μέχρι στιγμής ο Φερνάντο Σάντος, όπως σας λέγαμε και πριν, είναι προβληματισμένος. Συζητά για το τι μπορεί να αλλάξει, τι θέλει, τι διαφωνεί σύμφωνα με αυτά που βλέπει. Την ίδια στιγμή που ο κύριος Παπακώστας φωνάζει στους παίκτες του, συγγνώμη, να ανέβουν όπως είπες και εσύ. Νωρίτερα να ανέβουν ψηλά και να μείνουν ψηλά, να μην οπισθοχωρούν. Ο Βιέρα στο φάουλ. Πέρασε από όλους η μπάλα και τον Μπλάζεκ
και τον Λίνο Κιλισάουτ. Το 25, πάμε για το 26 του παιχνιδιού. Τσιρίλο. Κοντρέρας. Λίνο, όπως βλέπετε, πιέζει ο Μπλάζεκ και στον Κοντρέρας φύγει ο Κουζέν. Εντίνιο. Προηγεί του Ηρακλής του Παζιάννη 1-0. Ίβιτς βγάζει για το Σνάουτσνερ. Τρέχει να προλάβει, αλλά σύμφωνα και με τον βοηθό δεν έχει. Καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Κατσιαρός στην επαναφορά. Σνάουτσνερ, Ίβιτς, Βιτόλο. Ο Εντίνιο με τον Ταμπίζα, η πιο δυνατό αμυντικός της Λάρισσας. Ο Βιτόλο με τον Μετίν και ο Λίνο που γεμίζει. Για τον Εντίνιο ξανά. Κατσιαρός άκουσε τα βήματα του Βιερίνια στην πλάτη του και παρότι είδε τον Βιέρα να βγαίνει, προτίμησε να σιγουρέψει την μπάλα στο πλάγιο. Βιερίνια για τον Ίβιτς. Σέντρα του Ίβιτς, διώχνει ο Βελάσκο. Βιερίνια που είναι ξανά πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο από τα μαρκαρίσματα που έγιναν εκεί και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Είναι ένα πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής που βρίσκεται μέσα στο τερέν του την ώρα και αντιμετωπίζεται σκληρά. Ίβιτς, Φωτάκης, Βιτόλο. Πέσα στα πόδια του Μετίν, τον ανάγκασε να κάνει λάθος. Ο Βιτόλο γυρίζει προς το Σταθόπουλο και του λέει ότι είναι πεσμένος ο Βιερίνια. Αλλά βέβαια είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και δεν έχει διακόψει ο Σταθόπουλος στο μάτς. Μετίν. ΠΑΟΚ συνεχίζει χωρίς το Βιερίνια. Μπλάζεκ. Παλιά του ελέγχεται από το Λίνο. Βιτόλο. Ο Κοντρέρας που είχε μείνει ψηλά, δέχτηκε και μια κλωτσιά, εκνευρίστηκε. Από τον Μπλάζεκ έφαγε. Υπάρχει και ένα επεισόδιο Κυριακίδη Σορλέν. Την ώρα που ο Βιερίνια, βλέπετε εδώ την αντίδραση του Κοντρέρας. Την ώρα που ο Βιερίνια εξακολουθεί να είναι πεσμένος έξω από το γήπεδο και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Και πάω φυσικά να παίζει με 10. Φωτάκης. Λίνο. Φάουλ. Μπλάζεκ. Ο Σάντος φωνάζει στο ιατρικό επιτελείο τι συμβαίνει με το Βιερίνια, αν υπάρχει κάποια διάγνωση, αν μπορεί να συνεχίσει, διότι δεν μπορεί να συνεχίσει η ομάδα να παίζει με 10. Καθαρό εδώ το φάουλ του Μπλάζεκ. Λοιπόν, επιστρέφει μάλλον ο Βιερίνια από ό,τι φαίνεται. Ο Σταθόπουλος του κάνει νεύμα να μπει. Και ο ΠΑΟΚ έχει φάουλ με το Λίνο. Τελεί επικίνδυνα μες στην περιοχή και κερδίζει κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Πάντα αυτά τα φάουλ όταν η μπάλα σκάει εκεί προς το πέναλτι έχουν πολύ μεγάλη δόση κινδύνου για κάθε άμυνα. Σορλέν και Λίνο εκτέλεσαν γρήγορα το κόρνερ. Φωτάκης πήρε μια κεφαλιά. Ο Μελίσης έβγαλε. Ο Τσιρίλο που κι αυτός έχει περάσει μπροστά θέλει να επαναφέρει προς την περιοχή της Λάρισσας. Νταμπίζας πάνω στον Ίβιτς. Βιερίνια με τον Κατσιαρό μπροστά του. Και το Βενετίδη να γυρίζει. Πολλές τρίπλες από τον Βιερίνια. Πάω κρατάει με τον Ίβιτς. Για δυνατά ο Μετίν έκλεψε. Ρωμαίου. Και τώρα αντεπίθεση για τους Θεσσαλούς με τον Βενετίδη. Γυρίζει ο Σνάουτσνερ. Κρατάει ο Βενετίδης. Κουζέν. Μετίν. Και επέστρεψαν και οι άλλοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Έτσι ελέγχουν τώρα με τον Σνάουτσνερ και τον Τσιρίλο. Μελίσης. Δυσκολεύεται εκεί. Κερδίζει φάουλ από τον Εντίνιο. Δεν είχε ξεκάθαρη σκέψη για το αν θα κρατούσε ή θα γυρνούσε πίσω στον Βιέρα. Ο Μελίσης πήγε να του κλέψει ο Εντίνιο και χρεώθηκε φάουλ. Τσιρίλο με τον Κουζέν.
Ξανά ίδιο του στον αέρα. Βενετίδης με τον Σνάουτσνερ. Πήγε να βάλει το σώμα ο Σνάουτσνερ. Έδωσε φάουλ ο Σταθόπουλος υπέρ της Λάρισας. Αφάλ κοντά στο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Δεν ο Σνάουτσνερ. Ένα πρόβλημα έχει ο Τσιρίλο και κατευθύνθηκε στον πάγκο αυτό το χτύπημα στο κεφάλι από τα πρώτα λεπτά. Βλέπετε εδώ, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Έτσι μάλλον χωρίς αυτόν θα γίνει το φάουλ εδώ της Λάρισας. Τελείται από το Ρωμαίου Κοντρέρας, διώχνει σε κόρνερ. Σηκώθηκε και ο Μαλεζάς. Μήπως και δεν μπορεί ο Τσιρίλο. Για αυτά τα 15 λεπτά που απομένουν στο τέλος του ημιχρόνου. Πάω που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Φάνηκε και προηγουμένως. Και εδώ βέβαια τα ποσοστά και στα λεπτά στην οποία οι φιλοξενούμενοι κρατούν την μπάλα. Ο Τσιρίλο αναγκαστικά θα παίξει δεμένος. Μετίνει στο κόρνερ. Νταμπίζας πήρε την κεφαλιά. Τρέχει ο Λίνο. Και διώχνει μακριά. Ο Τσιρίλο. Το ενθύμιο που αποκόμισε από τον τραυματισμό του με τον Κουζέν. Αν θυμάμαι καλά, στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Θα τον ξαναβγάλει ο Σταθόπουλος γιατί έχει ακόμα αίματα, βλέπετε. Πρέπει να αλλάξει και φανέλα. Και βέβαια σοφάρισε η καβάλα του Εργοτέλη, είναι στο 1-1. Κοντρέρας, Εντίνιο. Τον μπλόκαρε ο Νταμπίζας, πήγε και ο Κουζέν, του έκαναν φάουλ. Γυρνάει εδώ Τσιρίλο. Το φάουλ για τον Πάοκ με το Φωτάκι. Ψάχνει τον Νίβιτς, βγαίνει και μαζεύει την μπάλα ο Βιέρα. Βολέ του γκολκίπερ της Λάρισας. Κουζέν πήρε μια κεφαλιά πάνω στο Βιτόλο. Κοντρέρας αφήνει στον Τσιρίλο. Πιέζει ο Μετίν. Τσιρίλο σηκώνει για το Βιερίνια. Κεφαλιά του Κατσιαρού. Μια πάσα του Βενετίδη που κατευθύνεται προς το Χαλκιά. Λίνο. Σίγουρη πάσα του ήταν προς τον Ίβιτς. Σορλέν χάνει από τον Βελάσκο. Μετίν βρήκε μια τρύπα, πέρασε την μπάλα για τον Κυριακίδη. Αυτός ψάχνει τον Κουζέν, εύκολα ο Τσιρίλο. Και βιαστικά όμως προς τον Εντίνιο ο Νταμπίζας γυρίζει στο Βιέρα. Αυτός διώχνει ξανά ο Νταμπίζας, Ίβιτς και μακριά ο Μελίσης. Ξέρεις τη φάση του γκολ, δεν έχουμε δει φάσεις ούτε μπροστά στη μία αιστεία ούτε στην άλλη. Παιχνίδι κέντρο με τον Πάοκ να έχει την μπάλα βέβαια στην κατοχή του. Αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα σε ένα δυνατό μάτς. Μπλάζεκ. Κλείστηκε εκεί. Βιτόλο. Ίβιτς. Βλέπετε έχουν πολύ λίγα τετραγωνικά οι ποδοσφαιριστές που παίρνουν την μπάλα στα πόδια τους για να ελεγχθούν. Πολλά τα μαρκαρίσματα στη μεσαία γραμμή και μεγάλη πίεση. Κατσιαρός παίρνει το Βενετίδη, κεφαλιά του Σνάουτσνερ. Παίρνει ο Βιερίνια. Βιερίνια που έχει χώρο μπροστά του, όσο το άφησε ο Κατσιαρός. Έκλεισε ο Ρωμαίο και κερδίζει φάουλο ο Βιερίνια που διαμαρτύρεται στο Σταθόπουλο για τα πολλά φάουλ που έχουν γίνει πάνω του. Το ίδιο φαίνεται να λέει και ο Σάντος στον πάγκο. Εδώ με την κοφτή τρίπλα έχει αποφύγει τον αντίπαλο του Βιερίνια και καθαρότερο φάουλ βέβαια από τον Ρωμαίου. Για την κάρτα διαμαρτυρήθηκε ο Βιερίνια, όχι γιατί δεν έδωσε φάουλ ο Σταθόπουλος, για την κάρτα που δεν βγήκε. Στο 35 φάουλ για τον ΠΑΟΚ με το Λίνο και ο Τσιρίλο μπροστά, ο Εντίνιο, ο Ίβιτς βεβαίως. Τείχος θέλει πιο πίσω ο Σταθόπουλος και αυτό καθυστερεί η εκτέλεση.
Τα 28 μέτρα στη μένει μπάλα. Πάλι ο Σταθόπουλος φωνάζει στους παίκτες του τείχους να πάνε πιο πίσω γιατί κλέβουν. Όπως λέμε, πάνε και λίγο πιο μπροστά. Στο 36 φάουλ για τον ΠΑΟΚ με το Λίνο να είναι στην μπάλα. Τελείο Λίνο, πέρασε η μπάλα από το δίχως, δύσκολα ο Βιέρα σε κόρνερ. Στο φάουλ του Λίνο, ξανά εδώ πάνω από το τείχος, βγάζει σε κόρνερ ο Βιέρα. Ένα κόρνερ που εκτελείται προς το Βιτόλο. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Κουζέν που πήδηξε πιο ψηλά από όλους και βγάλει την άμυνα. Εντίνιο, πιέζει ο ΠΑΟΚ. Σορλέν, Ίβιτς χαμηλά για το Βιτόλο, δεν πέρασε η μπάλα του. Ξανά ο Ίβιτς. Δεν σιγούρευσε προς το Λίνο, δεν πήρε όμως και ο Μετίν. Κρατούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Λίνο, πέμβαση του Νταμπίζα, πιο μακριά ο Μπλάζεκ. Παίρνει ο Τσιρίλο. Σνάουτσνερ, Φωτάκης. Φωτάκης στο Βιερίνια και φεύγει ο Σνάουτσνερ από δεξιά σε μια καταπληκτική κίνηση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σέντρα στην περιοχή, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Λίνο έξω, ο Φωτάκης στο σουτ πάνω στον Ταβίζα. Βιτόλο. Δεν σιγουρεύει ο Λίνο την μπάλα προς το Σορλέν. Κρατάει ο ΠΑΟΚ, έχει ένα χτύπημα ο Βελάσκο. Εκτός αν είναι θλάση ή κάτι άλλο. Στο Ολυμπιακό στάδιο ο Πανιώνιος άνοιξε το σκορ, προηγείται της ΑΕΚ 1-0. Όπως είδαμε προηγουμένως, εδώ το πρόβλημα με τον Βελάσκο φαίνεται να είναι σοβαρό, όπως εκτιμάται τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Μπορεί δηλαδή να του στερήσει μέχρι και τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Δεν έχει καμιά επαφή με αντίπαλο, βλέπετε ότι δεν είναι χτύπημα. Μάλλον ένας μυϊκός τραυματισμός πρέπει να είναι. Το μάτς που συνεχίζεται με τον Ίβιτς να ελέγχει. Πέρασε ανάμεσα σε δύο, βγάζει το Σορλέν. Η σέντρα του όμως δεν είναι καλή. Απευθείας out. Αλλαγή θα γίνει ο Βελάσκο. Ο δεξιός μπακ, ο αμυντικός της Λάρισας θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Πέρασε ο Φλάβιος θες του. Κουζέν. Μια κεφαλιά που βγαίνει από τον Λίνο. Σορλέν, Κοντρέρας, Βιτόλο. Τσιριλό. Μάλλον θλάση είναι ο τραυματισμός του μπακ της Λάρισας. Βιτόλο, Νταμπίζας βγήκε με δύναμη πάνω του. Φάουλ είναι και κάρτα στον Νταμπίζα. Το 39 και σε λίγο θα γίνει και η πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Περνάει ο Φλάβιος θέση του Βελάσκο. Το 39 η αλλαγή. Φάουλ, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φάουλ κοντά στην περιοχή του Βιέρα. Ακριβώς στην ευθεία. Εδώ είναι ο Βελάσκο. Και ο Λίνο είναι έτοιμος ξανά για την εκτέλεση. Στο 40 το παιχνιδιού πάμε. Λίγα μέτρα φορά από το Λίνο, είναι κοντά ο Βιτόλο. Φωνάζει στο Σορλέν να μπει πιο μέσα. Ο Λίνο τελικά σηκώνει. Ο Κοντρέρας, ο Εντίνιο, ένα σούτ. Έγιναν και κάποιες κόντρες. Σταθόπουλος έχει δώσει out. Και ο βοηθός βέβαια, με τη συνδρομή του βοηθού. Υπάρχει ένας διαπληκτισμός του Εντίνιο με τον Κατσιαρό. Με τον Νταμπίζα στη μέση. Για να τους χωρίσει. Ξανά εδώ το φάουλ από τον Λίνο. Κόντρα εδώ.
παρατηρήθηκε ο Εντίνιο. Αντέδρασε ο Κασιάρος. Γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Βιέρα το βολέ. Το κεφάλι του Βενετίδη έφυγε μπαλά έξω. Τσιρίλο που συνεχίζει. Παρ' όλα αυτά ο Φερνάντο Σάντος έχει δώσει εντολή στο Μαλεζά να συνεχίσει το ζέσταμα και εκείνος, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει ο Ιταλός να φύγει από το μάτς. Κοντρέρας. Σορλέν. Ανεβαίνει ο Λίνο από τα μπακ. Βιτόλο στη δύσκολη πάσα του Φωτάκη. Δυνατή ήταν, το ίδιο έκανε και ο Σορλέν. Μπλάζεκ, Φλάβιο. Να φύγει μπάλα από πάνω του. Κοντρέρας. Ο Λίνο, ο Σορλέν, συγγνώμη, χάνει από τον Μπλάζεκ, πήγε ο Βιτόλο και παίρνει ο Μετίν. Βιτόλο. Σνάουτσνερ. Κοντά του έχει το Φωτάκι και τον και Φωτάκι, το Βιτόλο. Φωτάκι άνοιξε λίγο την μπάλα. Αλλάζει με τον Ίβιτς. Φωτάκης και Ίβιτς θέλουν να παίξουν το 1-2. Έκλεισαν σωστά όμως εκεί. Οι παίκτες της Λάρισας πήραν την μπάλα με τον Κυριακίδη. Και τώρα Μπλάζεκ που θα βγάλει στον Μετίν. Μετίν με τον Λίνο. Συγκλίνει ο Μετίν. Έκανε και ένα σουτ. Βρήκε την μπάλα και πάνω στον Μπλάζεκ. Κατέληξε χωρίς προβλήματα στα χέρια του Χαλκιά. Βιτόλο. Άνοιγμα του Φωτάκη στον Σνάουτσνερ. Αυτός δεν τροφοδότησε το Βιερίνια. Προτίμησε ξανά το Φωτάκη που θέλει να αλλάξει στην άλλη πλευρά για το Σορλέν. Επέμβαση του Φλάβιο. Μπλάζεκ. Πήρε δυο μονομαχίες από τον Βιτόλο και τον Σορλέν. Έκανε λάθος όμως την πάσα. Πήγε και ο Λίνο στη μέση. Και έτσι ο Πάοκ τώρα βγαίνει σε αντεπίθεση με τον Λίνο. Του ζητάει ο Εντίνιο. Δεν πέρασε η πάσα του καθώς κόπηκε από τον Ταμπίζα και με δεύτερη προβολή ο αρχηγός της Λάρισας παρακολουθεί πλάγιο. Ρωμαίου. Λάθος του Μπλάζεκ. Λίνο. Κάνει στο αριστερό για να βγάλει τη σέντρα και κερδίζει κόρνερ. Από την επέμβαση του Φλάβιο. Ο Βιερίνια στο πρώτο δοκάρι. Στο 44 κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Σορλέν και το Λίνο εκεί στη γωνία. Άλλαξαν οι διαιτητές την μπάλα. Σέντρα του Σορλέν προς τα έξω πολύ. Ο Φωτάκης ένα σούτ, την μπάλα κόντρα. Ρε το γύρισμα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ το 44. Να ισοφαρίσει το παιχνίδι με το Βιερίνια. Από το σούτ του Φωτάκη. Εδώ το γέμισμα του Σορλέν. Το σούτ από τον Φωτάκη στην κίνηση. Μπάλα βρήκε και σε κάποιους αμυντικούς. Βγήκαν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια έκανε το σούτ στο δοκάρι. Δύο λεπτά θα είναι καθυστερήσεις. Καθώς ήδη είπαμε να συμπληρώσουμε τα 45 του πρώτου παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Βιερίνια πριν από λίγο να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία. Κουζέν. Κατσιαρός. Ένα τυφλό γέμισμα. Φέρει την μπάλα στα χέρια του Χαλκιά. Κοντρέρας για το Λίνο. Ίβιτς. Φωτάκης. Πέρασε μπάλα από το Τσιρίλο. Εντίνιο με το Μελίσι. Βιερίνια. Μελίσι προσποιείται μπροστά στον Εντίνιο για να απαλλαγεί από το μαρκάρισμά του και διώχνει τελικά με το αριστερό πάνω στο Σνάουτσνερ. Ρωμαίου.
Παίρνει ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή με τον Βιτόλο. Σορλέν. Λίνο. Ίβιτς. Βιτόλο. Ανεβάζει τον Τσιρίλο. Δεξιά η μπάλα. Εξευγένει ο Σνάουτσον για να ζητήσει μπάλα. Κάνει ένα άσχημο κοντρόλ εκεί ο Βιερίνια. Αποτέλεσμα γηπεδούχοι να πάρουν εδώ με τον Κασιαρό. Τσιρίλο. Βιτόλο. Παλιά του Φωτάκη στο Λίνο. Λίνο που έχει όλη την πλευρά μπροστά του ελεύθερη. Βγάζει και τη σέντρα απευθείας στα χέρια του Βιέρα. Συνέχεια υπάρχει φάουλ υπέρ της Λάρισας. Εδώ ο Παπακώστας στις τελευταίες εντολές προς τους ποδοσφαιριστές του λίγο πριν το ημίχρονο. Ακούμε τον Κωστή Μπότσαρη. Για στον Ταμπίζα να καθαρίζουν τη φάση αμυντική και να μην κρατάνε πολύ την μπάλα στα πόδια τους. Με λύση στο κύμισμα. Σε αυτό το φάουλ ο Κουζέν μια κεφαλιά προς τον Μπλάζεκ. Ο Λίνο βγήκε πρώτος στην μπάλα. Φωτάκης. Τσιρίλο και ο Κοντρέρας πίσω για το Χαλκέ. Ίβιτς στο Βιτόλο. Βιερίνια με τον Ίβιτς αλλάζει την μπάλα. Δεν ακολούθησε ο Βιερίνια στο τακουνάκι του Ίβιτς. Διώχνει ο Βιέρα με τα πόδια. Τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου από το Σταθόπουλο που φέρνει τη Λάρισα να προηγείται 1-0 από το 16ο λεπτό. Την μοναδική ευκαιρία που έγινε στην εστία του Χαλκιά, αυτό το μακρινό σουτ από τον Μετίν, έπεσε ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ δεξιά του γωνία, δεν έδιωξε σωστά και ήρθε ο Κουζέν με κοντινό πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι έγινε το 1-0 στο 16. Θυμίζω ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 44, ύστερα από το σουτ του Φωτάκη, το κυριστό σουτ του Βιερίνια βρήκε στο δοκάρι της εστίας της Λάρισας και έφυγε out. Εδώ και μια στατιστική εικόνα για το πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Πάμε στα στούντιο της Νόβα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ μαζί για το δεύτερο μέρος. Η Λάρισα εκμεταλλεύτηκε αυτό το μακρινό σουτ του Μετίν. Ήταν πολύ δυνατό σουτ. Είχε βαθμό δυσκολίας βέβαια για τη Χαλκιά που έπεσε στη γωνία του. Δεν μπορούσε να μαζέψει σταθερά. Ήρθε ο Κουζέν και με πλασέ κοντινό από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ και έτσι έγινε το 1-0, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Είδαμε και ένα στιγμιότυπο από τα αποδυτήρια, καθώς ήδη η Λάρισα, εδώ είναι η φάση του γκολ, από το μακρινό σουτ του Μετίν, βλέπετε εδώ, σφεύγει η μπάλα με μεγάλη ταχύτητα και έρχεται ο Κουζέν, έκανε μια δεύτερη προσπάθεια ο Χαλκιάς, αλλά βέβαια ήταν δύσκολο γιατί παρά το γεγονός ότι ήταν σε κλίση, σε γωνία δηλαδή ο Κουζέν με την εστία, αυτά τα σούτ τα κοντινά χωρίς αντίπαλο είναι πάντα κοντά στο στόχο και έτσι ήρθε το 1-0 για τη Λάρισα. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ που στο πρώτο ημίχρονο είχε και περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του προσπάθησε να αντιδράσει. Είχε δύο καλές στιγμές. Στο 36 ένα φάουλ του Λίνο, ο Βιέρα έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ και στο 44 ήταν η μεγαλύτερη στιγμή των φιλοξενωμένων. Σε ένα κόρνερ ο Φωτάκης, Σορλένε έβγαλε την μπάλα, ο Φωτάκης έκανε το σουτ και στη συνέχεια ο Βιερίνια από κοντινή απόσταση με ένα γυριστό σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Λάρισας. Έτσι παρέμεινε τον Εμπέν. Θυμίζω την αναγκαστική αλλαγή των Θεσσαλών. Χτύπησε ο επαθυναθλάσιο Βελάσκο λίγο πριν το τέλος του μηχρόνου. Ναι. Στο δεξιό πίστευε μυριό, όπως μου μεταφέρει ο Κωστής Μπότσαρης. Αντικαταστάθηκε από τον Φλάβιο θέση του εκεί στο άκρο της άμυνας δεξιά. Κατά τα άλλα δεν είχαμε κάτι το αξιόλογο πλην βεβαίως τις κίτρινες κάρτες που έβγαλε ο Σταθόπουλος στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω στον Κατσιαρό, στον Τζιρίλο και στον Νταμπίζα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες βρίσκονται ήδη στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο μέρος χωρίς αλλαγές στις συνθέσεις τους οι δύο προπονητές.
για το δεύτερο 45 λεπτό θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Γνωστό Αλκάζαρ. Σέντρα έχουν οι γηπεδούχοι. Ο Βενετίδης με τον Κουζέν και τον Μετίν. Εδώ οι δυο τους. Ο Σταθόπουλος έτοιμος για να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Αλκαζάρ. Υπάρχει μια διακοπή όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπω το Σταθόπουλο να στέλνει τον τέταρτο στον πάγκο των παρατηρητών της Σούπερ Λίγκας. Για κάποιο λόγο κάτι θα έχει δει εκεί πίσω από την εστία του Βιέρα. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο εδώ είναι ο Ντάκος. Α, υπάρχει ένα κασκόλ στην εστία. Τα δίκτυα της εστίας δηλαδή πίσω. Και ζητά να φύγει ο Αβγκέ Σταθόπουλος. Ο Χαλκιάς. Και έτσι όλα περίπου είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αφού πρώτα βεβαίως αφαιρεθεί το κασκόλ, είναι χρειάζεται να πάει κάποιος με ένα ψαλίδι για να το βγάλει. Έτσι αναγκαστικά θα καθυστερήσει λίγο να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, όπως έγινε και στο πρώτο, θυμίζω. Με κάποιους παρεμφερείς λόγους. Λοιπόν, ο Φερνάντο Σάντος. Πακ πάτησε καλά την μπαλά στο, από το γκολ που δέχτηκε και μετά. Μεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι έκαναν εύκολα το λάθος, δηλαδή έδιωχναν την μπάλα στην άμυνά τους για το φόβο μήπως δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος, και έτσι και από αυτόν τον λόγο είχε κατοχή. Η Ερήνια βεβαίως είναι πάντα ένας ποδοσφαιριστής που προκαλεί πολλούς και μεγάλους κινδύνους σε οποιαδήποτε άμυνα. Ήταν στο πρώτο 45 λεπτό η κύρια απειλή της εστίας της Λάρισας. Ξεκινά το δεύτερο μέρος με την Λάρισα στη σέντρα. Ο Νταμπίζας διώχνει. Κεφαλιά του Κουζέν. Κατεβάζει ο Λίνο και αφήνει στο Φωτάκι. Μακριά ο Λίνο για τον Εντίνιο. Πέμβαση του Μελίση. Λίνο. Πάει ο Κοντρέρας και μοιράζει στον Τσιρίλο. Βγαίνει ψηλά ο Μετίν. Πέρασε την μπάλα ο Τσιρίλο στο Φωτάκι. Βιτόλο. Σνάουτσνερ. Ξανά ο Βιτόλο. Πάει ο Βιερίνια κοντά τους. Με αυτόν θα αλλάξουν την μπάλα. Ο Βιερίνια τη σέντρα με το κεφάλι ο Νταμπίζας από μακρύνει. Μια σέντρα που προοριζόταν για τον Εντίνιο. Σνάουσνερ ψάχνει έναν ελεύθερο. Βιερίνια ανάμεσα σε τρεις που άλλαξε την μπάλα. Βιτόλο. Βιερίνια. Το Βενετίδη, τον Κασιαρό και η Πολυκοσμία βέβαια. Εκεί στην αριστερή πέργα της Λάρισας πήγε να περάσει ο Βιερίνια χωρίς αποτέλεσμα. Τσιρίλο. Κοντρέρας. Ίβιτς, Φωτάκης, Νταμπίζας έπεσε στα πόδια του, κόντρα του Φωτάκη, είναι φάουλ ο Σταθόπουλος και θα βγάλει και κάρτα στο Φωτάκη. Σήκωσε ψηλά το πόδι στην προηγούμενη μονομαχία του. Ξανά εδώ, Φωτάκης με... Εδώ χρεώθηκε το φάουλ στην ονομαχία μου, το Μελίση. Στο 48. Με
πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο με λύσεις ακόμα. Πώς θα βγει εκτός. Αυτή ήταν μετά τον Τσιρίλο η δεύτερη κίτρινη σε Πεθυπάκ. Ο Τάκης. Και άλλες δύο έχουν παίχτες Λάρσας, ο Κατσιαρός και ο Νταμπίζας. Βιέρα στο βολέ. Κουζέν. Ο Μετίν δοκιμάζει στην κίνηση χωρίς να απειληθεί η εστία του Θαλκιά. Ο Μετίν που έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα πόδια του. Εδώ πήρε και καλά την μπάλα βέβαια από την πάσα του Βενετίδη. Τσιρίλο. Κατεβαίνει ο Τσιρίλο. Να δεχτεί η Λάρισα πίσω για να κλείσει τους διαδρόμους. Ψάχνει το Βιερίνια. Ψηλά ο Νταμπίζας. Ο Μελίσης όπως όπως. Και ο Βενετίδης που θα σκύψει για να περάσει την μπάλα από πάνω του να βγει στο πλάγιο. Παλιά γύρισμα του Εντίνιο, χωρίς όμως συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Και ο Βιέρα έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μετίν, Ρωμαίου, έχασε, φέρνει ο Ίβιτς και ανοίγεται δεξιά ο Βιερίνια και ο Εντίνιος στον άξονα. Βιερίνια. Με τον Κατσιαρό η σέντρα του, πολύ δυνατή, τρέχει να τη μαζέψει ο Σορλέν. Λίνο, πάρα πολύ καλά δουλεύει η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Φωτάκης, Ίβιτς, πατάει ξανά για το Φωτάκη. Μπορούμε να διώξουν παίκτες της Λάρισας, το κάνει τώρα ο Μελίσης. Τσιρίλο, τον Κουζέν με τον καταδιώκη. Το χώρισε η Λάρισα, βεβαίως τώρα όσο πηγαίνουμε προς το τέλος του παιχνιδιού, παρότι είναι νωρίς ακόμα, οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν κάτι που έκαναν βέβαια και από το πρώτο ημίχρονο, αλλά τώρα σε μεγαλύτερο βαθμό να γυρίσουν όσο το δυνατόν πιο πίσω για να κρατήσουν αυτό το σκορ. Αποτέλεσμα, το σκοπός Αγίας τα μέσα. Φωτάκης και Νταμπίζας, Εντίνιο, Βιτόλο, Σνάουτσνερ που έχει περάσει και αυτός. Ψηλά, Κοντρέρας, φάουλ του Κουζέν για κάρτα είναι βέβαια. Πάει ο Σταθόπουλος και του βγάζει. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Να φάουλ στο ύψος της μεσαίας γραμμής για τον ΠΑΟΚ με τον Τσιρίλο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Όσοι έχουμε συμπληρώσει ήδη το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Λίνο στο Φωτάκι. Έχει χώρο πολύ μπροστά του. Σπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ίβιτς χωρίς επιτυχία. Νταμπίζας στο Ρωμαίου. Κυριακίδης. Κοντρέρας πριν η μπάλα φτάσει στον Κουζέν. Βιτόλο. Ο Λίνο θέλει να φύγει από αριστερά. Το πλάγι είναι για τον ΠΑΟΚ. Σορλέν για τον Τσιρίλο. Σνάουτσνερ. Θα πάει από αριστερά ο ΠΑΟΚ με τον Κοντρέρας. Ανεβάζει την μπάλα. Λίνο. Φεύγει ο Σορλέν και γίνεται στήριγμα. Ο Λίνο τη σέντρα για τον Εντίνιο. Προσπάτησε προς τα έξω. Σορλέν. Βιτόλο. Κρίσιμη πάσα δεν έγινε ποτέ. Η σωστή δηλαδή τελική πάσα δεν έγινε. Και τώρα κόντρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τη Λάρισα με τον Κουζέν. Έχει τον Τζιρίλο μπροστά του. Κουζέν κρατάει περιμένοντας και άλλους να κατέβουν. Παρά τα
Παρά την προσπάθεια και των παιχτών του Πάκου που πάρουν την μπάλα, δεν έγινε αυτό το δυνατό. Κατσικαρός για το Βενετίδη. Σέντρα του Βενετίδη. Ο Μπλάζεκ μια κεφαλιά παράλληλα στην αιστεία. Πέρασε την μπάλα. Φωνάζει ο Μετίν προς τον Βενετίδη γιατί δεν έσπασε έξω την μπάλα. Λίνο. Σορλέν. Φωτάκης. Για το Βιερίνια. Αλεπάλλες τους πίσεις του Βιερίνια. Το σουτ στην ευθεία του Βιέρα. Πάμε στον Κωστή Μποτσάρη. Αναφέρουμε την τριπλέτα των αναπληρωματικών των γηπεδούχων που έχουν ξεκινήσει ζέσταμα και αυτή αποτελείται από τους Ζέσους, Πούρη και Σκάτσελ. Ένα λάθος ο Σνάουτσνερ και πήρε ο Βενετίδης. Έφυγε τον αντίπαλό του με δύο προσποιήσεις. Ρωμαίου. Με την ξανά ο Ρωμαίου στο δεξί. Έκανε ένα σούτ, έπεσε ο Χαλκιάς. Έδιωξε σε κόρνο στο 54. Ξανά εδώ όλη η προσπάθεια των γηπεδούχων. Με τον Ρωμαίου να κάνει το σούτ. Υπερένταση επέμβαση του Χαλκιά. Σε κόρνερ. Σάντος θα κάνει αλλαγή σε λίγο. Θα δούμε ποιος θα μπει, ποιος θα μπει. Επί συμπλήρωση 10 λεπτό. Ο Σάντος σκέφτεται να αλλάξει κάτι στην ενδεκάδα. Την ώρα που η Λάρισα έχει κερδίσει κόρνερ με το Μετίν. Τελείω με την ο Χαλκιάς ψηλά. Και γρήγορα θέλει να δώσει το βολέ προς το Βιερίνια. Κεφαλιά του Κατσιαρού, παίρνει ο Βιτόλο την επέμβαση. Τον ακολούθησε ο Κυριακίδης, ο Βιτόλο βρήκε τον Σορλέν. Σορλέν θέλει να μπει μες στην περιοχή, γυρίζει και τη σέντρα. Ο Φωτάκης έτοιμος να κάνει το σουτ, καθυστέρησε όμως και την τελευταία στιγμή ο Βενετίδης έπεσε στα πόδια του και τον έκοψε. Μια επέμβαση που πήρε σωτήρια, γιατί ο Φωτάκης ήταν φάτσα με τον γκολ. Βιερίνια. Ίβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σορλέν. Πολύ όριμο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Με το δεξί σέντρα του Σορλέν για τον Ίβιτς στα χέρια του Βιέρα. Έχει υπομονή, δεν παίζει βιαστικά η ομάδα του Σάντος. Γυρίζει την μπάλα. Φωτάκης για τον Λίνο που βλέπει όλη την αριστερή πλευρά μπροστά του άδεια και το εκμεταλλεύεται, γυρίζει και τη σέντρα διώχνει ο goalkeeper της Λάρισα Σοβιέρα. Ρωμαίου. Κατσιαρός. Τα κουνάκι του Μπλάζεκ για τον Ρωμαίου. Ο ΠΑΟΚ ανακτά ξανά την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Φωτάκης. Ίβιτς. Δοκιμάζει από πολύ μακριά ένα σουτ. Χωρίς όμως να ανησυχήσει καθόλου ο Βιέρα. Ο Σάντος. Αυτό είναι το γέμισμα προηγουμένως μέσα στην περιοχή. Έδιωξε ο Βιέρα. Πάμε στον Κωστή Μποτσαρή. Πρώτη αλλαγή. Ο Μουν και ο Μουσλίμοβιτς έρχονται προς τον πάγκο. Δεν ξέρω αν στο μυαλό του Πορτοκάλου Τεχνικού είναι να κάνει δύο αλλαγές. Αυτοί οι δύο παίκτες στο ρακατόμυντικού του νεύματος προσεγγίζουν τον πάγκο. Για οτιδήποτε είναι τώρα, σας ενημερώσουμε τις αμέσως. Βιερίνια για τον Βιτόλο. Σνάουτσνερ. Φωτάκης. Αλλάζει όλη την πλευρά, όλο το παιχνίδι στην άλλη πλευρά για τον Λίνο. Τρέχει ο Μετίν να καλύψει. Λίνο απέφυγε τον Μετίν. Γύρισε ξανά ο Τούρκος να του πάρει την μπάλα και πήρε φάουλ. Κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου στο Λίνο. Είδε και την αντίδρασή του. Δόξανε προσπάθεια από τον Λίνο. Και το φάουλ που κέρδισε ο Μετίν. Εξυπνάδα του που κέρδισε ο Μετίν το φάουλ. Είδαμε το Μουν έτοιμο να μπει στο παιχνίδι.
Βιερίνια πάνω στο Βενετίδη. Σνάουτ συνερέκοψε. Ίβιτς χτύπησε και λέει ο Σνάουτ, δεν κόβεσε πάνω στο Βενετίδη. Είναι εκτός αγωνιστικού χώρου όμως. Ξορλέν έχει και ένα πρόβλημα ο Βιερίνια, βλέπω. Πεστή. Ο Σνάουτσον είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, πιάνει το αριστερό του γόνατο και σφαγάζει. Ο Βιερίνια κοντοστέκεται και τώρα τον φωνάζει ο Σάουτσον για να τον ρωτήσει να προσέχει καταρχάς τα νότα πίσω στην θέση του Σνάουτσον. Και αν είναι εντάξει, ο Βιερίνια το έκανε νόημα ότι είναι εντάξει. Οι αλλαγές προχωρούν βλέποντας και κάνοντας. Σαν χορευτική φιγούρα ήταν αυτό εδώ προηγουμένως, ο Βενετίδη και Σνάουτσον. Ο Μουν και ο Μουσλίμοβιτς, δύο αλλαγές ταυτόχρονα θα κάνει ο Σάντος. Λίγο πριν μπούμε στο 60. Ο Σνάουτ στην Ερυτάγια δεν γυρίσει. Την ώρα που η Λάρισα κερδίσει ένα φάουλ με τον Νταμπίζα να είναι στην μπάλα. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα αποσύρει ο Σάντος. Λίνο. Με λύσεις ψηλά πάνω από τον Εντίνιο. Κατεβάζει ο Ίβιτς. Βιτόλο. Το Βιερίνια δεξιά. Σε αυτόν πασάρει την μπάλα. Βιερίνια θέλει να αποφύγει τον αντίπαλό του. Μένει όρθιος, γυρίζει τη σέντρα, είναι κόρνερ. Με επέμβαση του Μελίση. Λοιπόν, θα φύγει ο Σνάουτσνερ για να μπει ο Μουν. Θα φύγει και ο Σορλέν για να περάσει ο Μουσλίμοβιτς. Τις αλλαγές θα γίνουν τώρα από τον Σάντος. Εδώ είναι ο Σορλέν. Το 60 είναι και οι δύο οι αλλαγές. Κάτσε την πρώτη γίνεται τώρα στο 60. Φεύγει ο Σορλέν και παίζει ο Μουσλίμοβιτς. Περνά μάλλον στο παιχνίδι. Ο Μουσλίμοβιτς φορτώνει την επίθεσή του. Ο Φερνάντο Σάντος και βγάζει και τον Σνάουτσνερ στη συνέχεια για να ρίξει στο μάτς τον Μουν. Εδώ ο Μουν και ο Σνάουτσνερ. Και ο ΠΑΟΚ έχει κόρνερ με το Φωτάκι. Κόσμο στην περιοχή του Βιέρα για αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ με το Φωτάκι. Ο Κοντρέρας πήγε για την κεφαλιά. Ο Τσιρίλο θέλει να γυρίσει. Ο Κουζέν διώχνει και δίνει έμεσο ο Σταθόπουλος. Και σήκωσε ψηλά το πόδι ο Κουζέν. Εδώ ξανά. Έμεσο είναι διπλό χτύπημα. Την προσπάθεια του Κουζέν που διώχνει μπροστά από τον Τσιρίλο την ώρα που επιχειρούσε το σουτ. Στο 61 τον Τσιρίλο με το Μετίν τα λένε σε ήρεμο τόνο, σήπια. Μισή ώρα πριν από το τέλος του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει έμεσο. Πολλούς παίχτες να το συζητάνε για το ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Και ο Ίβιτς, βλέπετε εκεί τι γίνεται. Και ο Φωτάκης, ο Λίνο, ο Εντίνιο, ο Κοντρέρας και ο Μουσλίμοβιτς. Εντάξει, έχει φύγει. Λοιπόν. Έμεσο με τον Λίνο. Βλέπετε το λέιζερ στο βάθος, για το οποίο γίνονται συστάσεις από τα μεγάφωνα. Θα βάλε και δεύτερο γκολ ο Εργοτέλης στην Καβάλα, προηγείται 2-1. Έμεσο είναι, με μπάσα είναι το χτύπημα, είναι και σηκωμένο το χέρι του Σταθόπουλου, δεν θα μπορούσε να είναι και τίποτα διαφορετικό βέβαια, από τη στιγμή που δόθηκε εκεί η μπάλα. Ίβιτς μπερδεύτηκε με το Λίνο, κάνει τελικά το σουτ πάνω στα σώματα. Τελικά η πολλή συζήτηση δεν έκανε καθόλου καλό, διότι δεν αποφασίστηκε το κρίσιμο. Βιτόλο εδώ γυρίζει. Κουζέν, το κρίσιμο ήταν δηλαδή ποιος θα κάνει το σουτ. Ένας από τους δύο, ή ο Λίνο ή ο Ίβιτς. Γέμισμα για τον Μουσλίμοβιτς, Εντίνιο ψηλά. Γκάζει ο Ρωμαίου, Μπλάζεκ με τον Μουν. Βενετίδης. Βιτόλο παίρνει. Φωτάκης αφήνει πίσω στον Τσιρίλο. Λίνο.
Ίβιτς. Εντίνιο που βγήκε αριστερά και παίζει περισσότερο. Στη θέση του Σορλέν δηλαδή. Φωτάκης ανάμεσα σε δύο. Βρήκε μπάλα πάνω στον πεσμένο Εντίνιο. Μπλάζεκ. Πήρε εύκολα ο Κοντρέρας. Μια παλιά για τον Ίβιτς που καταλήγει στα χέρια του Βιέρα. Θα δούμε το φάουλ προηγουμένως στην εκτέλεση αν γίνεται. Θα παρακαλούσα. Στην πρώτη ευκαιρία. Έχει ένα πρόβλημα ο Βιερίνια. Έτσι δεν είναι? Α, όχι. Εντάξει, Κωστή. Εγώ νόμιζα επειδή ήταν λίγο σκυμμένο. Γκολ και ο Άρης στο Χαριλά. Προηγείται να μην του Λεβαδιακού. Κοντρέρας στον Εντίνιο. Ίβιτς. Μουσλίμοβιτς. Πήρε χαμηλά ο Μελίση στην μπάλα με την Κουζέν. Έπεσε όλη η αμήνα του ΠΑΟΚ πάνω του. Βενετίδης. Για τον Μετίν. Μαλιά του προς τον Κουζέν. Βγαίνει για τον Μπλάζεκ. Τώρα γυρίζει ο Λίνο. Σέντρα του Μπλάζεκ πολύ δυνατή. Ο Μετίν είναι αποδέκτης. Γυρίζει και το σουτ. Βγάζει ο Κοντρέρας πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Και μακριά ο Φωτάκης στο 64. Ταμπίζας. Μελίσης. Ρωμαίου. Ξανά ο Ταμπίζας. Τατσιαρός. Μαλιά για το Βενετίδη. Διώχνει ο Τσιρίλο. Για την επέμβαση του με την μπάλα στο πλάγιο. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Ικανοποιημένος από την απόφαση του προπονητή του και φάνηκε μια μικρή δυσαρέσκεια στην αντίδρασή του όταν πήγαινε στον πάγκο. Ο προπονητής είναι προπονητής όμως και είναι το απόλυτο αθλητικό και αυτός αποφασίζει. Λίνο. Καταδιώκεται από τον Μπλάζεκ. Μουσλίμοβιτς. Κερδίζει φάουλ από τον Νταμπίζα. Ένα φάουλ που εκτελεί βιαστικά ο Μουσλίμοβιτς. Φωτάκης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μουν. Το κεφάλι του Βενετίδη μπαλά έφυγε. Η Ερήμια. Έτσι φάουλ η γηπεδούχη. Άφησε ο Σταθόπουλος. Ίβιτς. Ξανά ο Βιερίνια. Μουσλίμοβιτς. Κόντρες και τελικά ο Κατσιαρός διώχνει. Λάτσα που πιέζεται από τον ΠΑΟΚ και προσπαθεί με αντεπιθέσεις. Αλλά βέβαια έχει γυρίσει πολύ πίσω η ομάδα του Παπακώστα. Και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ γήπεδο μπροστά του για να φτάσει εύκολα στην περιοχή. Φωτάκης. Ο Παπακώστας κάνει μια κίνηση προς τους φιλεριστές του ζητώντας να ανέβουν πιο ψηλά. Την ώρα προετοιμάζεται να βγάλει τον Μπλάζεκ από το παιχνίδι για να βάλει τον Πούρη. Λίνο. Εντίνιο που έχει βγει από την περιοχή και παίζει μόνο ο Μουσλίμοβιτς. Κοντρέρας φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Πούρη. Και αυτή η αλλαγή θα είναι αναγκαστική για τους γηπεδούχους, όπως και εκείνη στο ξεκίνημα με τον Βελάσκο που έφυγε από τον Φλάβιο. Μουσλίμοβιτς. Ίβιτς πήγε κατά μέτωπο του Κομψονταμπίζα στην μπάλα με την ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά. Ξανά Ίβιτς. Λάθος πάνω στον Κατσιαρό. Με λύσεις όπως όπως. Ίβιτς. Φωτάκης. Γυρίζει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Βιτόλο. Ο Μουν βγαίνει από τα μαρκαρίσματα. Βιερίνια. Απέφυγε τον Κυριακίδη. Κράτησε την μπάλα. Γύρισε προς τον Μουν. Έπεσε με δύναμη ο Κατσιαρός πάνω του. Και τελικά είναι out σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Και ήρθε η ώρα να γίνει δεύτερη αλλαγή. Τον γηπεδούχο με τον Κούρι εδώ. Στο 68. Φεύγει ο Μπλάζεκ από το παιχνίδι. Ένα πρόβλημα έχει ο Μπλάζεκ.
δεν μπορεί να συνεχίσει. Τον αντικαθιστά ο Γιάννης Παπακώστας. Λίγο πριν συμπληρώσουν 70 λεπτά παιχνίδι, κατά χειροκροτούμενος ο Μπλάζεκ, το χωρί από το παιχνίδι. Ο Πούρη θα πάει να παίξει εκεί στην πτέρυγα δεξιά. Ζεμ, Βενετίδης με τον Μουν. Διερήνια. Βιτόλο. Φωτάκης πέρα στην μπάλα για τον Λίνο. Είναι ο Εντίνιο. Εκεί αριστερά πάει και ο Ίβιτς κοντά για να γίνει στήριγμα. Ο Ιντίνιο έχασε από τον Κυριακίδη, τελικά πήρε το πλάγι όμως. Φωτάκης. Αλλάζει, θέλει να αλλάξει για τον Μουν. Επέμβαση του Βενετίδη. Ο Κουζέν δεν πήγε στην μπάλα, πήρε εύκολα ο Τσιρίλο. Κοντρέρας. Φωτάκης. Λίνο. Σέντρα του έξω προς το Βιερίνια. Αυτός θέλει να ανοίξει το Μουσλίμοβιτς. Μουσλίμοβιτς δεν κατάλαβε την πρόθεση του συμπαίχτη του, αλλά στη συνέχεια ο Μελίσης έφυγε με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Βιτόλο. Τι είπες Κωστή? Ψάχνει να βρει λύσεις ο προπονητής της Λάρισας για να σπάσει την πίεση. Γιατί πριν για να από... δούμε εδώ τη σέντρα του Λίνο. Ξανά ο Λίνο. Σηκώνει για τον Μουσλίμοβιτς. Ο Νταμπίζας ψηλά στη μονομαχία. Ο Λίνο που έρχεται με δύναμη βγάζει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που δεν υπάρχει κανείς όμως. Έλα Κωστή, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγε προηγουμένως. Ήρθε και ο Κυριακίδης μπροστά στον προπονητή του για να πει ότι έχουν πρόβλημα στην κάλυψη του χώρου μπροστά από την αμυντική γραμμή και ότι κάτι πρέπει να αλλάξουν, κάτι πρέπει να κάνουν γιατί μπερδεύονται τα μαρκαρίσματα και χάνουν τους παίκτες τους. Ίβιτς. Για τον Φωτάκη. Φωτάκη θέλει να αλλάξει προς το Λίνο. Είναι ο Πούρη πάνω του. Παλιά για τον Εντίνιο. Ο Σταθόπουλος δίνει φάουλ υπέρ της Λάρισας. Υπέρ του Εντίνιο. Στο Φλάβιο. 20 λεπτά ακόμα για το τέλος. Η Λάρισα κρατάει αυτό το 1-0 με τον γκολ του Κουζέν από το 16. Δέχεται όμως μεγάλη πίεση αυτό το δεύτερο ημίχρονο από τον ΠΑΟΚ. Βιέρα στο φάουλ. Απευθείας πλάγιο η μπάλα πήγε. Φωνάζει ο Μετίν προς τον συμπαίχτη του. Όλο το γήπεδο έχει μπροστά του να τροποδοτήσει. Θα βάλει και τον Κουτσιανικούλη ο Φερνάντο Σάντος σε λίγο. Τσιρίλο όπως όπως μπροστά στο Μετίν. Εντίνιο. Ο Νταμπίζας βγήκε από την άμυνα. Ψάχνει τον Κουζέν. Κυριακίδης στο Βενετίδη. Ο Μετίν που βγήκε στον κενό χώρο. Μάζεται κάνει και τη σέντρα. Η κεφαλιά του Κουζέν. Άουτ είναι. Χτυπήσει ο Χαλκιάς στη σύγκρουσή του με τον Κουζέν. Έχει γρήγορα ο Σταθόπουλος πάνω του. Στο 72 ευκαιρία εδώ για τη Λάρισα από τη σέντρα του Μετίν και την κεφαλιά του Κουζέν. Τον βρήκε με το γόνατο ψηλά, πρέπει να τον έχει βρει στο κεφάλι. Τώρα που πέφτει εδώ, βλέπετε, χτυπάει στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έτρεξαν γρήγορα από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ο Χαλκιάς που έχει τις αισθήσεις του, είναι φανερό αυτό. Απλά ήταν δυνατή η σύγκρουση που είχε. Με τον Κουζέν στο 72 από τη σέντρα του Μετίν. Λοιπόν, ο Χαλκιάς θα συνεχίσει κανονικά. Μουν. Βιτόλο.
Τσιρίλο. Θέλει να αλλάξει στον Λίνο, δυνατή μεταβίβαση τέλος. Κυριακίδης. Βλέπει τον Πούρη δεξιά, βγήκε γρήγορα ο Τσιρίλο πάνω στην μπάλα όμως. Λίνο. Φάουλ. Εδώ ο Κουτσιανικούλης. Λίγο πριν το 75. Φάουλ του Κυριακίδη. Προηγουμένως είδαμε πάνω στο Λίνο. Έλεγα ότι ο Φερνάντο Σάντος ετοιμάζεται να ρίξει στο παιχνίδι τον Κουτσιανικούλη. Η τρίτη του αλλαγή. Κεφαλιά του Μουσλίμοβιτς στα χέρια του Βιέρα. Κεφαλιά του Βιέρα. Κεφαλιά του Τσιρίλο, τρέχει να προλάβει ο Βιτόλο. Θα φύγει ο Εντίνιο από το παιχνίδι. Βιερίνια, Βιτόλο, με ο Μουσλίμοβιτς και ο Εντίνιο στην περιοχή. Η σέντρα για τον Μουσλίμοβιτς. Πέμβαση του Μελίση. Διακίδης με το Φωτάκι. Άουτ είναι. Η πάσα του Φωτάκι απευθείας. Πλάτη με πλάτη πήγε ο Κυριακίδης με το Φωτάκι στη μονομαχία εδώ που έγινε. Τώρα η ώρα της αλλαγής του ΠΑΟ. Φεύγει ο Εντίνιο. Στο 75 είμαστε. Και περνάει στη θέση του Κουτσιανικούλης. Θα πάει εκεί στην πτέρυγα πάνω στο Φλάβιο να παίξει. Εκεί που στην αρχή του αγώνα παγωνιζόταν ο Σορλέν, μετά με την αντικατάστασή του ο Σάντος, αλλά έχει αλλάξει πολλούς παίχτες θέση, πήγε και τον Εντίνιο, τώρα ρίχνει τον Κουτσιανικούλη. Τσιρίλο. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Ο Φερνάντο Σάντο, φωνάζοντα τον Γιώργο Φωτάκη, του ζήτησε να είναι αυτό ο οποίο θα πηγαίνει πρώτο στι κεφαλιέ από το ελεύθερο του Κώστα Χαλκιά για να προωθεί την μπάλα προ την αντίπαλη περιοχή. Φλάβιο στην επαναφορά. Στον πάγκο του Λάρσα καθόταν σαν αμένα κάρβουνα και δικαιολογημένα, καθώ το μάτι αυτό απόψε κόντρα στον Πάοκ είναι όλη η κατηγορία. Ακόμα 15 λεπτά. Λίνο. Σηκώνει ο Μουσλίμοβιτς χαμηλά, του ζήτησε. Ο Μούνο, το Λίνο, συγγνώμη. Ζήτησε χαμηλά την μπάλα ο Μουσλίμοβιτς. Το σήκωσε και έτσι ο Βιέρα είχε εύκολο. Εύκολο, ναι. Λίνο με τον Πούρη. Γι' αυτό λες Κωστή να βάλε τον Πούρη από εκεί ο Παπακώστας για να περιορίσει κάπως την δραστηριότητα του Λίνο. Το συνδυάζω με την οδηγία που τον είδα πριν από λίγο να δίνει, φωνάζοντας εκνευρισμένο στον Εστονό, πιο κοντά στον Λίνο, μεγαλύτερη πίεση, γιατί από τη συγκεκριμένη πλευρά δημιουργήθηκαν αρκετές συγκρούσεις. Νομίζω ότι είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού, έτσι, ο Λίνο. Γι' αυτό τον λόγο, επειδή είχε και δυνάμεις ο Εστονός για να τον περιορίσει. Η Λάρσα κερδίσε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή με τον Ταμπίζα. Βιερίνια. Τσιρίλο. Βιτόλο από το λάθος του Ρωμαίου. Κατσιαρός με το Βιερίνια με την Πούρη. Κυριακίδης με την υποπίεση γύρισε προς τα πίσω επικίνδυνα, καθώς εκεί μπήκε να μπει ο Μουσλίμοβιτς. Τσιρίλο με τον Κουζέν. Παίρνει ο Βενετίδης, απλά στο πόδι ο Βιτόλο και έρχεται ο Ίβιτς από τη μεσαία γραμμή για να πάρει την μπάλα. Μουν. Αλλάζει με το Βιτόλο. Λάθος το Βιτόλο. Βενετίδης στον Πούρη. Τρέχει ο Φωτάκης να του κλείσει το διάδρομο. Δεξιά ο Φλάβιο δεν ανεβαίνει, περιμένει και γίνεται κακή συνεννόηση εκεί μεταξύ των δύο παιχτών της Λάρισσας. Φωτάκης. Ίβιτς.
Βιτόλο για τον Λίνο. Πολύ δυνατή σέντρα από τον Λίνο. Πάρα πολύ δυνατή. Έφυγε ευθείας. Παπακώστας φωνάζει. Σε ποιον Κωστή έχεις Πούρη αντιληφθεί. Να πάει μπροστά. Φωνάζει στους παίκτες του να μεταφέρουν την οδηγία του. Ο Πούρη να πάει μπροστά. Αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποιείς. Πολλά λάθη στο παιχνίδι, περισσότερα για τον ΠΑΟΚ. Λίνο με τον Πούρη. Για τον ΠΑΟΚ το πλάγιο. Φωτάκης στο Λίνο και τώρα Κοντρέρας. Τσιρίλο. Βγάζει στον Μουν. Βιερίνια με τον Κατσιαρό. Ξανά ο Βιερίνια. Κοντά στον Ίβιτς. Αυτός δεν πέρασε την μπάλα προς τον Φωτάκη. Με την ο Ρωμαίου χάνει. Βιερίνια δοκιμάζει από μακριά ψηλά πάνω από την εστία του Βιέρα. Το σούτ στο 79. Βιερίνια που είδε το γήπεδο μπροστά του άδειο, είχε χώρο. Θα μπορούσε νομίζω να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, γιατί βλέπετε ότι έχουν αφήσει εδώ απόσταση οι παίκτες της Λάρισας. Να κάνει δηλαδή από πιο κοντινή απόσταση αυτό το σούτ που έφυγε ψηλά πάνω από την αιστεία του Βιέρα. Λίνο με τον Πούρη. Τσιρίλο που σηκώνει. Ταμπίζας με τον Μουσλίμοβιτς και ο Μελίσης διώχνει ψηλά, όχι μακριά, και στο πλάγιο. Ίβιτς. Βενετίδης, ο Μετίν, λάθος, ο Ίβιτς το σούτ στο δοκάρι, στο 80. Δεύτερο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Από τον κεραυνό εδώ του Ίβιτς, το λάθος των παιχτών της Λάρισας στη μεσαία γραμμή. Λάθος του Μετίν και το μονοκόμμα το δεξί σούτ από τον Ίβιτς στη συμβολή της εστίας του Βιέρα. Γλιτώνει εδώ η Λάρισα την παραβίαση της εστίας της. Το 81. Δέκα λεπτά ακόμα πριν το τέλος του παιχνιδιού. ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση με το μακρινό σουτ του Ίβιτς. Του παίρνει ξανά να δω την μπάλα. Βιερίνια με τον Κατσιαρό. Νταμπίζας με τον Μουσλίμοβιτς. Ο Φλάβιο που διώχνει όχι μακριά. Βιτόλο. Βιερίνια. Πέρασε ξανά για τον Βιτόλο. Ο Μουν χάνει από το Βενετίδη, παίρνει ο Κουζέν. Κουζέν που ψύχραμα κρατάει την μπάλα, αφήνει για τον Ρωμαίου. Έκλεψε ο Φωτάκης και τώρα ΠΑΟΚ με τον Ίβιτς και τον Μουσλίμοβιτς και είναι και ο Κουτσιανικούλης αριστερά. Κρατάει ο Ίβιτς. Πάσα του για τον Μουσλίμοβιτς, δεν πέρασε όμως. Τσιρίλο θα κάνει και την τρίτη του αλλαγή σε λίγο. Γιάννης Παπακώστας θα βάλει στο παιχνίδι τον Ραντοσάβλεβιτς. Αντί του Μετίν, Κοντρέρας. Πέρασε ο Κοντρέρας, ανοίγει στο Μουν, αυτός θέλει να γυρίσει, κερδίζει κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από το Βιερίνια και μετά οι άνθρωποι της Λάρισας έχουν ζητήσει να γίνει αλλαγή. Βιερίνια στο κόρνερ. Μπαλά δεν απομακρύνεται. Ξανά ο Βιερίνια. Γυρίζει έξω στο Βιτόλο που έχει χώρο. Βγάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά, η σοφάριση από τον Κοντρέρας. 1-1 για τον ΠΑΟΚ στο 83. Εδώ τον γκολ της ισοφάρισης από τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ που βγήκε στο δεύτερο δοκάρι και εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Βιτόλο και ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ. Με κεφαλιά ο Κοντρέρας.
1-1 λίγο πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ξανά εδώ όλη η φάση, στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει μόνος του ο αμαρκάριστος ο Κοντρέρας και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται έτσι το 1-1 ύστερα από τη σέντρα του Βιτόλο. Εδώ ξανά η φάση του γκολ και την κεφαλιά του Κοντρέρας. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Έχουμε αποβολή στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αποβάλλει τον συνεργάτη του κυρίου Σάντος, ο τέταρτος ο κύριος Ντάκος. Επειδή δεν υπήρχε μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και κλώτησε ο κύριος Ροζάριο την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου, γι' αυτό τον απέβαλε. Ο ΠΑΟΚ που υπερήχε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Είχε και το δοκάρι πριν από λίγο με τον Ίβιτς και ισοφαρίζει με τον Κοντρέρας. Άρασε γύρισε πολύ πίσω από νωρίς στο δεύτερο μέρος για να προστατεύσει αυτό το 1-0. Προσπάθησε στην αντεπίθεση βέβαια και έκανε μια-δυο ευκαιρίες, ωστόσο τώρα είναι σε δυσμενή θέση με αυτό το 1-1. ΠΑΟΚ που ελέγχει ξανά με το Βιτόλο. Μουν με τον Ρωμαίου, για τον ΠΑΟΚ είναι η μπάλα. Ζητούν την αλλαγή από τον πάγκο της Λάρισσας να περάσει ο Ραντοσάβλεβιτς στο 84 αντί του Μετίν. Άλλαξε η σκέψη του Παπακώστα και αποσύρει το Ρωμαίο αντί του Μετίν. Βέβαια τώρα τον θέλει το Μετίν. Τον ήθελε πριν από το 1-1. Τώρα μετά το 1-1 δεν μπορεί να τον αποσύρει. Γι' αυτό και βγάζει το Ρωμαίου. Βιερίνια. Φωτάκης. Λίνο. Κουτσιανικούλης. Φωτάκης. Για τον Τσιρίλο. Τσιρίλο που γεμίζει προς το Μουσλίμοβιτς. Κεφαλιά του Κατσιαρού. Κυριακίδης. Κέρδισε μια κόντρα, κέρδισε και μια δεύτερη. Μαρκάριο Ίβιτς. Παίρνει ο Πούρη. Ανοίγει στο Μετίν. Έχει κλείσει ο Κοντρέρας πάνω του. Πέφτει ο Μετίν, αφήνει ο βοηθός. Η πλαστικά στην εξήλιο του παιχνίδι δεν έκανε κάποια υπόδειξη προς τον διαιτητή. Έτσι μπάλα είναι out. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Μέσα από τον προπονητή του ΠΑΟΚ να μείνουν ψηλά οι τρεις επιθετικοί, Βιερίνια, Κουτσιανικούλης και Μουσλίμοβιτς. Να μείνουν στο χώρο. Βενετίδης, Κουζέν με τον Τσιρίλο. Δυνατά ο Μουν. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα. Βιάζεται τώρα ο Κατσιαρός. Ψάχνει τον Βενετίδη στην πλάτη του Μουν. Αυτός γυρίζει τη σέντρα για τον Κουζέν, επέμβαση του Κοντρέρας. Μετίν. Κερδίζει φάουλ από το Βιτόλο. Ο Τούμερ Μετίν. Μα φάουλ κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Για τις διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να υπάρχει φάουλ, υπάρχει και μια επαφή χαμηλά στο πόδι του Βιτόλο. Πάνω στον Μετίν. Στο 86 Λιάρισα έχει κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο. Ένα σκόρερ ο Κοντρέρας πήρε και κάρτα για το φάουλ. Λοιπόν, τώρα οι Λαρισαίοι που είναι στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ ψάχνουν να μάθουν τι γίνεται στα αποτέλεσματα των άλλων αγώνων. Το παιχνίδι βαδίζει προς τη λήξη του. Στους 31 θυμίζω είναι η Λάρισα. Ο Μετίν στο φάουλ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Και ο Νταμπίζας είναι κοντά και ο Κουζέν για την πάσα. Με την φωνάζει στο Σταθόπουλο για το τείχος. Η πάσα για τον Κουζέν φαίνεται ότι θα γίνει αυτό το φάουλ, γιατί δεν έχει πάρει καθόλου απόσταση από την μπάλα ο Μετίν. Κουζέν. Κόντρα ρε κάπου. Είναι κόρνερ. Το σκόρερ του γκολ της Λάρισσας στο 16.
Ο Μετίν στο κόρνερ για τη Λάρισα. Έχει βγει η μπάλα. Έχει βγει απ' έξω την ώρα που με φάλτσε το γυρίζει ο Τούρκος από το κόρνερ. Και ο Χαλκιάς γρήγορα τροφοδοτεί το Λίνο. Βγήκε ο Πούρη πάνω του και του έκλεψε, καθώς ήταν απρόσεκτος ο Λίνο στην πάσα που του έγινε από τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Πούρη. Κόρνερ από την επέμβαση του Φωτάκη. Και ξανά ανεβαίνει ο Νταμπίζας και θα γυρίσει ο Μουσλίμοβιτς πίσω να μαρκάρει. Και θα πάει και ο Μελίσης επίσης μπροστά για αυτή τη στημένη φάση. Το κόρνερ δηλαδή που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι με το Μετίν. Τελεί με φάλτσο Μετίν. Ο Μελίσης πήγε να πάρει την κεφαλιά χωρίς επιτυχία. Ξανά στο Μετίν η μπάλα. Μένει όρθιος, γυρίζει απευθείας out. Στο 89, Λάρισα ΠΑΟΚ 1-1. Με τα γκολ του Κουζέν στο 16 και του Κοντρέρα στο 83. Βιτόλο. Κοντρέρας για το Λίνο. Κατσιαρός αφήνει στον Κυριακίδη. Μόλις συμπληρώσουμε τα 90 θα έχουμε και 3 λεπτά καθυστερήσεων. Θα υποδεχθούν σε λίγο. Κουζέν. Σέντρα του δεν πέρασε από τον Κοντρέρας. Είναι πολύ σίγουρος στις επεμβάσεις του. Και συνέχεια από το σώμα του Πούρη έφυγε έξω. Λίνο διώχνει. Κεφαλιά του Κουζέν προς τον Τσιρίλο. Τσιρίλο ψάχνει το Μουσλίμοβιτς. Μια παλιά που κατευθύνεται στον Βιέρα. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Το βολέ του Βιέρα. Κουζέν με τον Τσιρίλο. Μουν. Κερδίζει το Μετίν. Κατσιαρός με δύναμη παίρνει φάουλ από τον Κουτσιανικούλη, τον οποίο άλλαξε πλευρά ο Σάντος με το Βιερίνια. Κυριακίδης. Σηκώνει για τον Κουζέν, αυτός προσπάθησε να πάρει μια κεφαλιά χωρίς επιτυχία. Κοντρέρας, Κουζέν, πολλές μάχες στον αέρα. Ο Φωτάκης και τελικά ο Ίβιτς που παίρνει. Θέλει να βγάλει τον Πάοξ αντεπίθεση, παλιά του πρόστο Μουσλίμοβιτς δεν πέρασε. Ο Νταμπίζας με δύναμη. Λάθος όμως από τον Κυριακίδη. Βιτόλο. Μαλιά για τον Μουν, ελέγχεται από τον Κατσιαρό. Κερδίζει και το πλάγιο. Ένα πλάγιο για τη Λάρισα με τον Κατσιαρό. ΠΑΟΚ μένει εκεί ψηλά να πιέσει. Κατσιαρός καθυστερεί, θα πάρει κάρτα. Καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Κόκκινη. Είναι η δεύτερη βέβαια. Έχει πάρει στο 13-1. Παίρνει και άλλη τώρα στις καθυστερήσεις. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Κατσιαρό. Εδώ τα λέει με τον Τσιρίλο εδώ πριν φύγει. Από το παιχνίδι την ήθελε την κάρτα ο Κατσιαρός. Προφανώς είχε συμπληρώσει. Πάρε κόκκινη. Τώρα μένει με 10 όμως η Λάρισα για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Φάουλ του Μουσλίμοβιτς καταλογίζει ο Σταθόπουλος. Κουζέν. Διώχνει ο Κοντρέρας. Ξανά ο σκόρερ του ΠΑΟΚ κατεβάζει. Ίβιτς.
Κάνει φάουλ τον Ραντοσάβλεβιτς. Επανάληψη ζητά Σταθόπουλος, ξεσηκώνοντας διαμαρτυρίες. Λεβιτς. Και εδώ το φάουλ προηγουμένως. Ο Νταμπίζα στην μπάλα. Και αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Λάρισα. Ψάχνουν τον Κουζέν. Τσιρίλο, ευκαιρία. Ο Πούρη 2-1. Σκαθυστερήσεις του παιχνιδιού. Η λύτρωση για τη Λάρισα με τον γκολ του Πούρη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων σε όλο το γήπεδο από αυτό το μακρινό φάουλ του Νταμπίζα. Δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα του ΠΑΟΚ σωστά και ήρθε ο Πούρη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χαλκιά για να κάνει το Λάρισα ΠΑΟΚ 2-1. Εδώ ο σκόρερ που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Λοιπόν, ξανά εδώ η φάση με την κεφαλιά προς τα πίσω από τον Τζιρίλο και το γκολ από τον Κούρι. Το 2-1 για τη Λάρισα λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Σκόρευε την αλλαγή του Παπακώστα τον Κούρι. Ξανά η φάση. Γκολ του Κούρι. Λυτρώνει τους γηπεδούχους. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ότι υπήρξαν οπαδοί οι οποίοι παρεσύρθησαν στον αγωνιστικό χώρο και κάποιοι ήρθαν σε επαφή με τους παίκτες. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση offside και με τη γραμμή ευχαριστώ τους συναδέλφους που μας το έδειξαν. Την κεφαλιά που από τον Κουζέν ή τον Τσιρίλο, δεν έχω δει ποιος την έχει πάρει στον αέρα. Ακόμα και ο Κουζέν όμως να την έχει πάρει. Ο Πούρη την ώρα της μεταβίβασης καλύπτεται. Άρα είναι καθαρή η φάση. Έγινε το 2-1 και μετά το τέλος, μετά την επίθεση του γκολ. Μπήκε κόσμος από την πλευρά των οπαδών που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πήγαν στα Χαλκιά και κάτι που έλεγαν εκεί. Και τώρα τελειώνει το παιχνίδι 2-1 για την Λάρισα. Ένα δραματικό φινάλε στο Αλκαζάρ με τους γηπεδούχους να παίρνουν την νίκη στις καθυστερήσεις. Στο φάουλ του Νταμπίζα, ο γκολ του Πούρη, πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Έτσι θα θέλαμε το σχόλιο σας για αυτήν την πολύ σπουδαία νίκη που πήρε σήμερα η Λάρισα. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, μια σημαντική νίκη. Συγχαρητήρια στους παίχτες και στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η Λάρισα κερδίζει τον ΠΑΟΚ με αυτό το γκολ στις καθυστερήσεις του Πούρη. Και ενώ θυμίζω ότι οι φιλοξενούμενοι στο 83 είχαν σοφαρίσει με τον Κοντρέρας σε εκείνη τη σέντρα του Βιτόλο. Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα τέλειωνε στην ισοβαλία. Όμως στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, στην τελευταία ευκαιρία που δημιουργήθηκε στα καρέ του ΠΑΟΚ, σε αυτό το φάουλ του Νταμπίζα, ο Πούρη ήταν ο αποδέκτης της μπάλας, βρέθηκε μόνος του εκεί απέναντι στο Χαλκιά, έκανε την προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγινε έτσι το 2-1, που δίνει μια νίκη ανάσα για την Λάρισα και τους τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει η γηπεδούχος ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία. Λάρισα ΠΑΟΚ 2-1 από το Αλκαζάρ. Καλό σας βράδυ.